Στην Ειρηνική Ευθεία, κυρίες και κύριοι, στον δρόμο προς την κάλπη της Κυριακής 21ης Μαΐου, συνεχίζουμε με τους υποψήφιους βουλευτές. Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΟΕΣ, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και εκ νέου υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 21ης Μαΐου, την κυρία Παρασκευή Βρυζίδου. Κυρία Βρυζίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να γνωρίζουμε όλοι ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα και να κλείσουμε και μαθηματικά όλα τα απίθανα και πιθανά σενάρια που ακούστηκαν από την κυβέρνηση ανοχής ως την κυβέρνηση των Ιδμένων, είπε ο Πρωθυπουργός, και από την Καστοριά, από την ομιλία του, κυρία Βρυζίδου, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και από την Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποίησε και ήσασταν παρόν, σας είδαμε κιόλας, μαζί με τον Πρωθυπουργό, σε ένα έτσι πολύ φιλικό εναγκαλισμό και όχι μόνο. Ένα σχόλιο θα θέλουμε. Καταρχήν, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη, για να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές της Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, και αυτό που μιλάει. Θέλω μια καθαρή εντολή, θέλω μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός μιλάει καθαρά στους πολίτες και τους ενημερώνει για αυτό που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και η συνέχεια της επιλογής του. Όπως έχουμε διαπιστώσει 4 χρόνια, αλλά και από το προεκλογικό πρόγραμμα της προηγούμενης τετραετίας, ο Πρωθυπουργός λέει καθαρές κουβέντες, ξεκαθαρίζει τα πράγματα και ενημερώνει τον πολίτη να είναι υπεύθυνος για τις όποιες αποφάσεις του, καθότι οι αποφάσεις του καθορίζουν ένα συγκεκριμένο μέλλον και για τον τόπο και για τους πολίτες και για την πατρίδα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και το μήνυμα νίκης που έστειλε και εξήγηλε αρκετά ζητήματα για τη χώρα μας, τα βλέπουν θετικά οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και εμείς ο καθένας ξεχωριστά τον δικό του νομό. Προσωπικά παρακολουθώ τις ομιλίες του Πρωθυπουργού για να δω και τον παλμό και το σκεπτικό, αλλά και να συναντηθώ με τα στελέχη, τους υπουργούς και όλα τους ενοδημοκράτες που βρίσκονται σε αυτές τις συναντήσεις, για να μπορούμε να έχουμε την πραγματική εικόνα των Ελλήνων. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, γυρνώντας όλη την Ελλάδα, σαφέστατα και πήρε το μήνυμα, όπως το έχουμε πάρει και εμείς, ότι οι Έλληνες έχουν προβλήματα στην παρούσα χρονική στιγμή. Επαναλαμβανόμενες κρίσεις έχουν πλήξει την Ελλάδα. Οπότε χρειάζεται να υπάρξει ένα γρήγορο πρόγραμμα, ένα σταθερό, σοβαρό, με συνέπεια, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση και να μπορέσει να κάνει αυτά τα βήματα που έχουμε υποσχεθεί, δηλαδή την ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας και καλύτερη οικονομική κατάσταση στη χώρα. Άστε. Αυτά λοιπόν μπορούν να συμβούν με μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό το έχει πει ο κόσμος στις κατηδίαν κουβέντες, στις ομιλίες μας, στις συναντήσεις μας. Το λέει καθημερινά με τα μηνύματά του και βέβαια και ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε και αυτός τη βούληση του κόσμου ότι πράγματι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι ξέρουμε ότι θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση, θέλουμε να διορθώσουμε ό,τι υπάρχει και είναι προβληματικό, ό,τι ενοχλεί την κοινωνία, ό,τι μας εμποδίζει να πάμε ψηλά, αλλά όμως η διόρθωση των όποιων θεμάτων δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μπούμε σε προβληματισμούς για να ψηφίσουμε είτε το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ξεκάθαρα δηλώνει ένα μετέωρο μέλλον και δυσμενείς καταστάσεις, όπως επίσης και ψήφοι σε διαφορετικά μικρά κόμματα που οδηγούν σε μια κυβερνησία, δημιουργούν σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συμμαχιών, η οποία όμως δεν θα είναι μια κυβέρνηση συμμαχιών, αλλά μια κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε παραλυσία. Τώρα, ποιο πιστεύετε ότι είναι το κυρίαρχο δίλημα των εκλογών της 21ης Μαΐου και γιατί η επιλογή των πολιτών είναι η Νέα Δημοκρατία? Έχετε γυρίσει όλο το νομό και δεν το λέω τώρα, από το 19 μέχρι και σήμερα, το 23, αλλά και ειδικά την τελευταία περίοδο με τις περιοδίες και με τους πολίτες να είναι κοντά σας, να συνομιλείτε και να σας θέτουν τα ζητήματα. Γιατί η επιλογή των πολιτών να είναι η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές και ποιο είναι το δίλημα αυτών των εκλογών? Ήδη έχουμε δει την κατάσταση, έχει ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο, υπάρχει τεράστια αντιπαράθεση Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη και ειδικά των δύο κυρίαρχων μονομάχων, του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Η αντιπαράθεση που υπάρχει στους αρχηγούς είναι πραγματικά μία αντιπαράθεση η οποία αναγκαστικά γίνεται και απαντούμε σε κάποιες τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή και των αρχηγών των άλλων κομμάτων.
Όμως δείχνουν ότι δεν έχουν αντιληφθεί ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, των πολιτών και τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Ίσως θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν ένα κλίμα και θα μπορέσουν να έχουν περισσότερες ψήφους. Όμως, με συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι στον πολίτη, πρέπει να είμαστε όλοι και να μιλούμε με την αλήθεια και τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς θα γίνει. Σε όλη τη διάρκεια της περιοδίας μου, της προεκλογικής, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, όπου γύρισα το νομό βήμα-βήμα, και βέβαια το τελευταίο διάστημα δεν έχω αφήσει ούτε και το πιο απομακρυσμένο χωριό, ούτε και την πιο απομακρυσμένη ομάδα ανθρώπων, πολιτών, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους χώρους, είναι ότι οι πολίτες, το σκεπτικό των πολιτών και το μήνυμα το οποίο παίρνουμε είναι το εξής, ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά στις εκλογές κρίνεται αυτός που θα κυβερνήσει αν είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί τις καταστάσεις, εάν μπορεί να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν κρίνεται η κυβέρνηση αν όλα ήταν τέλεια την προηγούμενη τετραετία, αλλά όλες αυτές οι κρίσεις που περάσαμε και όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν, εάν τα κατανόησε, εάν τα έπιασε και αν έδωσε λύσεις, άλλοτε μικρές ανάλογα με τα οικονομικά περιθώρια της χώρας και άλλοτε μεγάλες και ολοκληρωτικές. Μάλιστα. Τώρα, ζυγίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά από τη διαχείριση των πολλαπλών κρίσεων αυτής της τετραετίας που αντιμετώπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την τετραετία που έφυγε, γιατί πιστεύετε ότι πλάστηκα θα δείξει η Νέα Δημοκρατία? Γιατί περάσαμε πολλές κρίσεις αυτή την τετραετία. Εκτός του ότι περάσαμε πολλές κρίσεις, η κυβέρνηση έπιασε ακριβώς αυτό για το οποίο πονάει η κοινωνία. Και η κοινωνία μας θέλει να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα λόγια, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια έργα, κάποιες καταστάσεις, να δημιουργηθεί κλίμα ασφάλειας, να έχουμε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και να καταπολεμηθεί η ανεργία. Αυτό το σύνθετο σχέδιο υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση και παράλληλα την περίοδο του κορονοϊού, όπου ήταν μία από τις χειρότερες υγειονομικές κρίσεις, που οδήγησε όμως και σε οικονομική κρίση, είχαμε το πρόβλημα των εργαζομένων και η ανεργία θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα ύψη. Ωστόσο, με τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση, με το να οδηγεί τους εργαζόμενους σε αναστολή εργασιών και να καλύπτει τους μισθούς τους, και στη συνέχεια με την στήριξη των επιχειρήσεων για να μπορούν να σταθούν και να συνεχίσουν και κατ' επέκταση να συνεχίζονται και οι θέσεις εργασίας, την μείωσε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Το 7% μείωση της ανεργίας είναι μια εγγυημένη απάντηση για το γιατί πρέπει να επιλέξει αυτή την κυβέρνηση. Από την άλλη, εμείς στη χώρα μας δεν θέλουμε λόγια ούτε συζητήσεις για το ποιο είναι καλό, ποιο είναι καλύτερο. Θέλουμε πραγματικότητα και έργα. Θέλουμε επενδύσεις, θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε η οικονομία να πάει μπροστά. Μάλιστα. Μπορεί η οικονομία να πάει μπροστά σε έναν επενδυτή ο οποίος σκέφτεται το συμφέρον του, σκέφτεται τον τρόπο που θα λειτουργήσει την ασφάλειά του. Υπάρχει περίπτωση να επενδύσει κάποιος σε μια χώρα η οποία είναι μετέωρη, που δεν έχει σταθερή πορεία, που δεν υπάρχει ασφάλεια? Λοιπόν, αυτή την ασφάλεια που δημιούργησε και στα εθνικά μας θέματα ο Πρωθυπουργός, αλλά και για την οικονομία της χώρας, είναι τα κορυφαία ζητήματα που κατά την άποψή μου οι πολίτες δεν θέλουν να κάνουν πίσω, δεν θέλουν να ξαναβρεθούν σε κατάσταση όπως ήταν στο παρελθόν, που στην κυριολεξία τρόμαξαν από το μην ξέροντας τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Θα την επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία γιατί είδανε σε όλους τους τομείς ότι υπήρξε παρέμβαση. Οι πολίτες θέλαν αύξηση των μισθών και αυτό έγινε. Ήθελαν αύξηση των συντάξεων που δεν έγινε για πολλά χρόνια και αυτό έγινε. Ήθελαν μείωση των φόρων και να μπορέσει το εισόδημά τους να πιάνει τόπο. Και σε αυτό έγινε παρέμβαση. Όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα έδειξαν ότι κανένας τομέας δεν παραμελήθηκε. Η Νέα Δημοκρατία ασχολήθηκε με όλους με σκοπό να διευκολύνει τον Έλληνα να μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να μπορέσει να προοδεύσει. Ωραία. Επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει αναδείξει ως ισχυρά στοιχεία της διακυβέρνησης της, κυρία Βρεζίδου, τα επιτέγματα που σημειώθηκαν όλη αυτή την περίοδο στην οικονομία και τις επενδύσεις. Βλέπουμε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως προβάλλοντας την καθημερινότητα, αμφισβητεί τα στοιχεία αυτά και μιλάει για μαγική εικόνα. Τι απαντάτε?
Δεν υπάρχει καθόλου μαγική εικόνα, υπάρχει μια πραγματικότητα. Έτσι κι αλλιώς δεν λέμε υποθετικά, θεωρούμε ότι έπεσε περίπου 7 μονάδες. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και με βάση τις καταγραφές επισημαίνουμε και τον δίκτυο ανάπτυξης και την οικονομία της χώρας και τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη μείωση των φόρων και τη μείωση της ανεργίας. Αυτά είναι πραγματικότητες και δεν υπάρχει καθόλου εικονική κατάσταση. Από την άλλη, πιάνοντας όλα τα θέματα, την πρόσληψη των εκπαιδευτικών, την πρόσληψη των γιατρών, την πρόσληψη που προγραμματίζεται για τους νέους γιατρούς, δείχνει ότι και όλα όσα υλοποίησε αποτελούν την εγγύηση ενός οργανωμένου σχεδίου και προγράμματος, αλλά και αυτά που πρόκειται να γίνουν είναι προγραμματισμένα και θα υλοποιηθούν. Από την άλλη, υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στον πολίτη. Δεν θέλουμε να υπάρχουν δυσκολίες και δυσλειτουργίες. Μας έχει δώσει κατευθύνσεις να κινούμαστε ανάμεσα στους πολίτες και να μεταφέρουμε τα προβλήματα, όπως ήταν οι καθυστερήσεις στις συντάξεις και πολλά άλλα επιμέρους ζητήματα, τα οποία αξιολογήθηκαν και έγιναν κορυφαίες παρεμβάσεις και ήδη έχει συντομευθεί κατά πολύ η διάρκεια για την έκδοση μιας σύνταξης. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία τόσο εγώ προσωπικά από τις περιοδίες μου, όχι τώρα μόνο προεκλογικά, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, και κατέγραψα, αλλά και εισηγήθηκα και πάρα πολλά από αυτά λύθηκαν. Γιατί εμείς δεν είμαστε μόνον στο να δίνουμε λύσεις στους βασικούς άξονες, αν και αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα, να υπάρχουν οι άξονες και να λύνονται συνολικά και σφαιρικά τα προβλήματα, αλλά είμαστε και κοντά στον πολίτη για να μπορέσουμε τα δεκάδες θέματα που αντιμετωπίζει ο καθένας ξεχωριστά να τα αφουγκραστούμε, να τα μεταφέρουμε, να τα βελτιώσουμε και κάποια να τα επιλύσουμε. Μας, τώρα η τετραετία αυτή, ειδικά για την περιφέρεια της Κοζάνης, τι έφερε, κυρία Βραζίδου, δηλαδή, τι έγινε? Και μας ενδιαφέρει τι κάνατε και εσείς προσωπικά ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τους πολίτες αυτής της περιφερειακής ενότητας. Να τα δούμε. Είδαμε και ένα φυλάδιο που βγάλατε τις προηγούμενες μέρες και κάποιες ανακοινώσεις το τι έγινε όλη αυτή την περίοδο. Αλλά και ποιοι είναι οι στόχοι σας για την επόμενη μέρα για τη Δυτική Μακεδονία και ειδικά για την περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Είστε μια έμπειρη πολιτικός. Έχετε διατελέξει δήμαρχος Μουρικίου με μεγάλο ποσοστό, πάνω από 60% από το 2002 μέχρι και το 2010. Στη συνέχεια δήμαρχος της Εορδέας, της Τολεμαΐδας, στο νέο Δήμο Ερδέας από το 10 μέχρι και το 14 και εκεί με υψηλό ποσοστό τη δεύτερη Κυριακή. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας? Είστε 4 χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι έγινε αλλά και το τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Γιατί θέλετε και το σταυρό οι πολίτες, θέλετε να πάνετε την Κυριακή και να σας ψηφίσουν για να τους εκπροσωπήσετε. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Μάλιστα. Η αυτοδιοικητική εμπειρία, αλλά κυρίως η επαφή με τον πολίτη, μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορώ καταρχήν να γνωρίζω στη λεπτομέρειά του όλα τα ζητήματα, επίσης να έχω εκπαιδευτεί στην επίλυση των προβλημάτων και στην κατασκευή σημαντικών έργων τα οποία δίνουν όθηση και ανάπτυξη, και επίσης να έχω τη δυνατότητα όχι να διαχειρίζομαι απλώς κάποια θέματα, αλλά να υπάρχει ένα συνολικό σκεπτικό, ένα όραμα για τον τόπο, το οποίο με 5-10 σημαντικούς άξονες αλλάζει την φυσιογνωμία και λύνει οριζόντια τα προβλήματα των πολιτών. Το προηγούμενο διάστημα ήμουνα μέλος Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, μια επιτροπή η οποία ασχολούνταν με τα θέματα των ανέργων, των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία, των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των συντάξεων. Και στον τομέα αυτό είχα την δυνατότητα, καθότι γνώριζα πολλά από αυτά τα θέματα, να τα εισηγηθώ στις επιτροπές και να ληφθεί μέρημνα στα νομοσχέδια στα οποία συζητιόταν στο επόμενο διάστημα και στα οποία ήμουνα σε όλα αυτά που είχε τις επιτροπές μου. Ήμουνα ομιλήτρια και εισηγήτρια ήμουνα σε 4 νομοσχέδια συνολικά που συζητήθηκαν στο Κοινοβούλιο. Σε αυτήν λοιπόν την προσπάθεια που έγινε, έχω μεταφέρει τα προβλήματα και τις δυσκολίες των συμπολιτών μας και οι παρεμβάσεις που έγιναν και οι νόμοι που ψηφίστηκαν ήταν καθοριστικοί για να μπορέσουν να διευκολυθούν οι πολίτες μας είτε στις αναπηρικές συντάξεις, είτε στη σύνταξη η οποία έπρεπε να γίνεται γρηγορότερα, είτε στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα ΚΔΑΠ, είτε για τις συντάξεις των ατόμων με αναπηρία. Ενώ παράλληλα
Εκτός από αυτό τον τομέα που αφορούσε την επιτροπή στην οποία ήμουν μέλος, ήμουν και μέλος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, όπου εκεί δόθηκε επίσης μία όθηση για την περιοχή μας, η οποία μαζί με το Πανεπιστήμιο είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης που μπορεί να κάνει βήματα και να δώσει τη δυνατότητα για έρευνα και για θέσεις εργασίας στους νέους επιστήμονες. Υπήρχαν όμως και πολύ ενδιαφέροντα νομοσχέδια που αφορούσαν την ανάπτυξη της περιοχής, όπως ήταν το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης και όπως επιμέρους ζητήματα, όπως η συνέχιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων, κορυφαία ζητήματα τα οποία με την επίλυσή τους δημιουργούν ένα μέλλον, διασφαλίζουν ένα μέλλον για την περιοχή. Είναι κεκτημένα, τα οποία έχουν μεγάλη βαρύτητα, αφορούν τους πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων και παράλληλα ερευνήθηκε και η δυνατότητα να επεκταθεί και σε κοινότητες, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ασχοληθούν με τον αγροτικό και τον τροφικό τομέα, να μείνουν στα χωριά μας, αλλά να μην έχουν το μεγάλο κόστος της θέρμανσης. Ενώ το θέμα του φυσικού αερίου σε μεγάλους δήμους, σε μεγάλες πόλεις όπως είναι Σέρβια, Βελβεντός, Σιάτιστα, είναι επίσης ένα ζητούμενο το οποίο συζητήσαμε και στην δική μου την Επιτροπή και από άλλους συναδέλφους σε άλλη Επιτροπή του Εμπορίου και Ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα σημαντικά έργα να δημιουργηθούν. Καταλαβαίνετε ότι 4 χρόνια σκληρή δουλειά, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι... Ναι, είδαμε, μας είπατε σχεδόν το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ο επόμενος στόχος σας, εφόσον οι πολίτες σας εμπιστευτούν και είστε βουλευτής και πάλι της Νέας Δημοκρατίας από την Δευτέρα, τι στοχεύετε να κάνετε σε μια δύσκολη πίεψη ο Κοζάνης με αρκετά ζητήματα? Καταρχήν, υπάρχουν ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν εξασφαλίζουν άμεση και γρήγορη επίλυση όλων των ζητημάτων των πολιτών. Στόχος μας είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο που να μην υπάρχει δυσκολία για τον πολίτη και να μπορεί να εξυπηρετείται. Όσο όμως αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί στο 100%, το πρώτο μέλημά μου είναι να είμαι δίπλα στον κάθε πολίτη, στον άνθρωπο που είναι μακριά από τα μεγάλα κέντρα, τον ηλικιωμένο, τον άνθρωπο που έχει δυσκολίες στη γνώση των πλεονεκτημάτων. Θα είμαι λοιπόν όλο το 24ωρο δίπλα στον κάθε πολίτη και ξέρουν οι πολίτες ότι μπορούν να με βρουν και ξέρουν ότι με ιδιαίτερο ζήλο θα ασχοληθώ με το κάθε πρόβλημα, έτσι ώστε να μην νιώθουν ούτε παραμελημένοι, ούτε αδικημένοι, ούτε να χάνονται ευκαιρίες για τα παιδιά της περιοχής μας. Όμως, το μεγάλο ζητούμενο είναι σε αυτή τη μετάβαση, η οποία οργανώθηκε πάρα πολύ καλά στην προηγούμενη τετραετία με το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, να υπάρχουν οι παρεμβάσεις εκείνες με την όθηση, τη στήριξη και τη συνεργασία στους δήμους, στους επενδυτές και στον κάθε πολίτη, ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή τη χρηματοδοτική δυνατότητα, να λάβουμε υπόψη μας ότι ξεκινάει εκ νέου ένα νέο σχέδιο που θα βάλει τις βάσεις για τα επόμενα 50 χρόνια και εδώ έχω σαν στόχο σε κάθε περιοχή, στον Δήμο Βελβεντού, στον Δήμο Σερβίων, ανάλογα με τις ανάγκες του, να γίνουν τα μεγάλα εκείνα σημαντικά έργα, να γίνουν τα αρδευτικά για να στηρίξουν συγκεκριμένους τομείς, όπου εκεί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προοπτική, αλλά χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξή μας, να σταθούν ο Δήμος Βοΐου, ο οποίος έχει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, μεγάλες εκτάσεις, αλλά και εκεί θα πρέπει να γίνουν πράγματα για να μπορέσουν οι κάτοικοι να μείνουν στην περιοχή, και βέβαια τα αστικά κέντρα, την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, όπου και εκεί θέλουμε κατά πολέμηση της ανεργίας καλά πληρωμένες δουλειές και εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν οι θέσεις είναι λίγες και οι άνεργοι είναι πάρα πολλοί, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση. Όπως επίσης, βέβαια, θα πρέπει εκτός από τη διαδικασία που γίνεται από το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλα τα Υπουργεία να λάβουν ιδιαίτερη μέρημνα και να στηρίξουν την περιοχή μας. Εκεί λοιπόν θέλω και έχω σχεδιάσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι ώστε να ληφθεί μέρημνα, να γίνουν εκείνα τα κτίρια, εκείνες οι υπηρεσίες, εκείνες οι προσλήψεις, για να αναπτυχθούν αυτοί οι πυλώνες ανάπτυξης που υπάρχουν ακόμη περισσότερο και να έχουμε ένα εμφανές αποτέλεσμα με λιγότερα προβλήματα και με το αίσθημα ότι πραγματικά μπορούμε και μπαίνουμε στο νέο σχέδιο. Είστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα των εκλογών? Ότι οι πολίτες για μια ακόμη φορά θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία? Πάντως δεν τσιμπήσατε στις απίστευτες επιθέσεις, ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, αλλά και στην τοξικότητα που υπήρχε όλη αυτή την περίοδο. Και έστω οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τους ο Πρωθυπουργός.
Δηλαδή είδαμε μια απίστευτη έτσι, επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και μια τοξικότητα, κύριε Βρεζίδου. Κοιτάξτε, γιατί σίγουρα δεν τα θέλουν και οι πολίτες πολλές φορές αυτά. Η τοξικότητα που είναι επιλογή της αντιπολίτευσης είναι μια μεθοδολογία στην οποία θέλει να αποπροσανατολίσει τον πολίτη. Ωστόσο όμως το παρελθόν και τα 5 χρόνια που λειτουργήσε ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει πάρα πολλά επιχειρήματα σε εμάς για να τους απαντήσουμε και βέβαια να πέσουν στο κενό όλα όσα λένε. Ωστόσο όμως θα τους παρακολουθούσαμε σε μια προσπάθεια κοροϊδίας του κόσμου και αποπροσανατολισμού. Και αυτό δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να ξέρει την πραγματικότητα, να ξέρει τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι. Δεν μπορεί να μιλάμε για την ευαισθησία απέναντι στο νέο και απέναντι στον πολίτη όταν στην δική σου θητεία δημιούργησες τέτοιες καταστάσεις για τους συνταξιούχους, τους χαμηλούς μισθούς, τόση μεγάλη ανεργία και πάρα πολλούς φόρους. Που στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους επιστήμονες, στους ανθρώπους που ήταν επιχειρηματίες... Άρα δηλαδή αυτό που μιλάτε για φόρους που έγινε 15-19 και θα ήθελα και ένα σχόλιο. Υπόθεση Κατρούγκαλου. Είδαμε ότι ακριβώς, μίλησε για φόρο επιδρομή και βγήκε εκτός ψηφοδελτίων ο ίδιος. Ναι, το εκτός ψηφοδελτίου είναι άλλη μια κοροϊδία που γίνεται κατά τη γνώμη μου από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν η υπόθεση του Πολάκη, όπου είχε γίνει ο αδέκαστος κριτής των πάντων και αφού συζήτησε και αφού με λάσπη δημιούργησε δεκάδες προβλήματα από προσανατολισμού του κόσμου και υποτίθεται ότι θα ήταν εκτός ψηφοδελτίων, είναι πρώτος στη γραμμή και πάλι και διεκδικεί. Κάπως έτσι είναι και η διαδικασία με τον Κατρούγκαλο. Ωστόσο όμως εμείς δεν θέλουμε να προσανατολίσουμε τον κόσμο. Θέλουμε να καθίσει να δει την πραγματικότητα, να κοιτάξει τα 4 χρόνια αν ήμασταν συνεπείς σε αυτά που λέγαμε και κάναμε, αν ήμασταν ικανοί και αποτελεσματικοί να ζυγίσει και με την κρίση του και τη λογική του να αποφασίσει. Κλείνοντας τώρα, επειδή έχετε μια μεγάλη πορεία στην πολιτική, από την τοπική αυτοδιοίκηση, ως δήμαρχος, τα επαναλαμβάνω γιατί εντάξει, είναι το βιογραφικό σας, είναι η πορεία σας. Ως δήμαρχος Μουρικίου 2 θητείες, ως δήμαρχος της Εωδαίας, ως βουλευτής από το 19 μέχρι το 23 και διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών. Με το χέρι στην καρδιά, με τη Βίκη τη Βρυζίδου, την Παρασκευή Βρυζίδου που γνωρίζουν οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια, διατελέσατε και πρόεδρος της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί να σας ψηφίσουν αύριο οι πολίτες, να σας εμπιστευτούν και πάλι και ποιο μήνυμα τους στέλνετε. Μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Κάποιοι δεν έχουν αποφασίσει. Υπάρχουν και αναποφάσεις. Άμα δούμε τις δημοσκοπήσεις, είναι αρκετοί αναποφάσεις. Αλλά και αυτοί που πρέπει πάλι να στείλουν τη Βίκη τη Βρυζίδου στη Βουλή. Ποιο μήνυμα τους στέλνετε, κύριε Βρυζίδου? Εγώ θέλω να πω στους φίλους σας, γιατί δεν είναι μόνο ψηφοφόροι, είναι φίλοι σας. Φίλοι και φίλες. Από τόσα χρόνια είναι πραγματικά φίλοι. Και εγώ καλώ τους πολίτες, οι οποίοι με ξέρουν, να κάνουν μία αναδρομή της μέχρι τώρα πορείας. Θέλω να δούνε τους αγώνες τους οποίους κάναμε για να φτιάξουμε καλύτερο τον τόπο μας. Αναφέρομαι σε σημαντικές παρεμβάσεις, διεκδικήσεις, πραγματικά μια δυναμική πορεία, η οποία όμως είχε και αποτέλεσμα. Δεν ήταν μόνο αγώνες, αλλά ήταν και σκληρή δουλειά, υπήρξε και αποτέλεσμα. Στην αυτοδιοίκηση τα έργα ήταν όχι απλά έργα διαχείρισης ή κάποια συνήθεια έργα, ήταν μεγάλα, κορυφαία έργα, όπως ήταν φράγματα, σχολεία, σημαντικοί δρόμοι, που αυτό δείχνει ότι οι παρεμβάσεις έχουν όραμα και ότι δεν στοχεύουμε στην επίλυση προβλημάτων προσωρινών ή για μερικούς πολίτες, αλλά θέλουμε να αλλάξει όλη η εικόνα της περιοχής μας, σήμερα όλη η εικόνα του νομού μας και να είναι ωφελημένοι όλοι οι πολίτες. Σε αυτήν λοιπόν την πορεία, στην οποία υπήρξε αυτή η αποτελεσματικότητα, θέλω να κοιτάξουν οι πολίτες, καθώς επίσης και την ανθρώπινη ευαισθησία, η οποία υπάρχει σε όλα τα ζητήματα. Υπήρξα δίπλα στον κάθε πολίτη και βέβαια μέσα από τη συνεργασία πραγματικά νιώθω ιδιαίτερη ανάγκη να το κάνω και ιδιαίτερη ευθύνη. Είμαστε μια περιοχή που δεν έχει πολλές ευκαιρίες ή μια περιοχή που πέρασε και από πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι πολίτες μας έχουν ανάγκη να σταθούμε δίπλα τους και να παλέψουμε για τον καθένα ξεχωριστά. Για αυτή την μέχρι τώρα πορεία και για τη διάθεση που έχω να συνεχίσω να είμαι δίπλα στους πολίτες, τους ζητώ τη στήριξή τους, τους καλώ να ξαναδώσουμε έναν ακόμη αγώνα σε αυτή την παρούσα φάση και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πραγματικά το λέω και θεωρώ ότι μπορούν να μου έχουν εμπιστοσύνη. Αυτός ο νικηφόρος αγώνας θα φέρει θετικά αποτέλεσματα και για τον τόπο και για την πατρίδα μας. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Κάθε επιτυχία να ευχηθώ. Εδώ θα είμαστε και την Κυριακή και μετά την Κυριακή, γιατί δεν, για σας μπορεί να τελειώνουν οι εκλογές, αλλά δεν φύγατε ποτέ μετά τις εκλογές και ήσασταν παρόν. Αυτό το γνωρίζω. Έχουμε συνεργαστεί και τηλεοπτικά εδώ, συνεργάτης της τηλεόρασης του ΓΕΣΤ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και έχω να το λέω. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ, κύριε Βρυζίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.